Είναι πράγματι μια συλλογική προσπάθεια, όπως διαπιστώνατε. Κάποιες κυρίες που συμπαρίστανται στην προσπάθεια του Κοινοτόπου Ταμείου Καινορίας της Νεαπόλεως δημιουργούν και αυτά τα δημιουργήματά τους, που είναι καλλιτεχνήματα όπως και εσείς διαπιστώνατε, τα προσφέρουν σε εμάς, τα προσφέρουν στο Φιλότοπο Ταμείο και τα εκθέτουν. Και εμείς τα εκθέτουμε. Και ο σκοπός βεβαίως είναι εν ώψη των ημερών του Πάσχα, τις Άγιες αυτές τις μέρες, να έρθουμε όσο το δυνατόν κοντύτερα στους συνανθρώπους μας, εκείνους που έχουν ανάγκη, και με αυτόν τον τρόπο να τους ανακουφίσουμε. Η Εκκλησία μας πάντοτε, να ξέρετε, βρίσκει τρόπους. Και γενικότερα η αγάπη είναι εφευρετική. Και όποιος αγαπά, όντως βρίσκει τρόπους να εκφράσει αυτή την αγάπη του και να βρίσκεται κοντά στον συνάνθρωπό του. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι εκείνη που δημιουργεί και δημιουργεί όλα αυτά τα οποία βλέπετε, τα εκθέματα, τα δημιουργήματα, τα καλλιτεχνήματα που είναι όλα χειροποίητα παρακαλώ, είναι δημιουργήματα της αγάπης ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία μας και τα προσφέρουμε αγάπη πάλι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας και συμπαρίστανται και έτσι δίνουν τη δυνατότητα σε μας να έρθουμε κοντά στον άνθρωπό μας και όσο το δυνατόν να τον ανακουφίζουμε. Να ευχαριστήσουμε όλες αυτές τις κυρίες οι οποίες με κόπο και με πολύ μεράκι δημιούργησαν όλα αυτά τα οποία βλέπετε και που κατά καιρούς εκθέτουν, γιατί δεν γίνεται μόνο αυτή η φορά που το φιλόπτωχό μας έχει εκθέσει τέτοια αντικείμενα. Να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στο να πληροφορηθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι τις ενέργειες του φιλόπτωχού μας. Και το ραδιοσταθμό εδώ του τόπου μας, ο οποίος το ανακοίνωσε και σε αυτόν οφείλουμε και τη συμμετοχή του κόσμου. Και βεβαίως και εσάς του Ελλάδα και εσάς κύριε Ζουμπουλάκη προσωπικά που είσαστε κοντά σε κάθε τέτοια ενέργεια της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμεθα καλό Πάσχα. Είναι ο Άγιος Νικόλαος και είναι πάνω σε ξύλινο παλιό κουπί. Κουπί. Ο Χωστάκης των Αστικών πάνω σε παλιό κουπί. Το βρήκε η κυρία Μέντη που τα φτιάχνει και μας τα προσφέρει. Το βρήκε σε καρνάκι παρατημένο και έφτιαξε αυτό το αριστούργημα. Αυτό είναι σε κεραμίδι. Δεν μου λέτε, όταν πήγε το πρωί. Όλα αυτά είναι δημιουργίε τη κυρία Μέντη. Είναι γλυκά του κουταλιού και ποτά, χειροποίητα όλα, παρασκευασμένα από την κυρία Ελένη Κοντομινά. Είναι, αυτά είναι προσφορά της κυρίας Βουτής Τσάκου. Είναι ζωγραφική σε πορσελάνη. Τα γλυκά του κουταλιού έχουν τα μικρά μας από εδώ, και τα ποτά.